Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εισόδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησαν μέλη φοιτητικών συλλόγων διαμαρτυρόμενοι για την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου περί ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μέλη φοιτητικών συλλόγων είχαν προχωρήσει σε ταυτόχρονο αποκλεισμό της κεντρικής εισόδου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πάνω από την πύλη εμπορίου της ΔΕΘ, του παλιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε τον αποκλεισμό του ΑΠΘΙΤΑ για 48 ώρες με βάση απόφαση που έχουμε πάρει οι φοιτητικοί σύλλογοι από κοινού με τον ΕΣΔΕΠ και τον Σύλλογο των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΑΠΘΙΤΑ. Είναι άλλη μια δράση με την οποία εμείς απορρίπτουμε το νομοσχέδιο, γιατί ακριβώς η πλειοψηφία έχει μιλήσει, έχει φανεί και στην κοινωνία όλο το προηγούμενο διάστημα ότι δεν το δεχόμαστε. Η πολιτική της κυβέρνησης που είναι με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βλέπουμε και στην ανώτατη εκπαίδευση και παιδεία, βάζει τα κέρδη των λίγων πάνω από τις ανάγκες και για τις σπουδές μας. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή το μόνο που έρχονται να κάνουν είναι να οξύνουν τον ανταγωνισμό με τα δημόσια και να κάνουν χειρότερες σπουδές για εμάς και με τα δίδακτρα που πάνε να μπουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε, ενώ οι άλλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν εισάξια πτυχία, τον αθέμητο ανταγωνισμό που θα δημιουργηθεί και την περαιτέρω υποβάθμιση του δημόσιου. Επρόκειτο για ακόμα μία κίνηση διαμαρτυρίας φοιτητών για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή αύριο Παρασκευή. Να σημειωθεί επίσης ότι ο αποκλεισμός των εισόδων ίσχυσε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, καθώς στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο στην Καμάρα κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ μετά το πέρας της διαμαρτυρίας οι φοιτητές συνέχισαν τον αποκλεισμό των σχολών, ενώ υπενθυμίζεται ότι πολλές σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τελούν υποκατάληψη τις τελευταίες εβδομάδες.